Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν από λίγο, πριν το διάλειμμα, μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε μια έτσι ενδιαφέρουσα συζήτηση και σύντομη συζήτηση με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι αγαπητός στον κόσμο του Άρη, από αυτούς που περάσανε και το γούσταρα ο κόσμος, επιτρέψτε να το πω έτσι, γιατί είναι και το στυλ του παιχνιδιού τέτοιο που το γουστάρουμε εμείς, που μας αρέσει να βλέπουμε και λίγο θέαμα στον αγωνιστικό χώρο. Και φυσικά μιλάω για τον Ανδρέα τον Τάτο. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσύ? Και εγώ είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ, Θεσσαλονίκη? Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη είμαι. Ναι. Επέστρεψε στο μεγάλο Άρη. Ναι. Που έχουμε στεναχωρήσει και έχουμε πικράνει. Ναι. Και πιστεύω να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα με την καινούργια διοίκηση και με τους καινούργιους προσφαιριστές και με τους παλιούς που έχουν μείνει εδώ πέρα. Ναι, ξέρεις τι θέλω. Θέλω σαν να είμαστε έξω τώρα, να μην είμαστε στο ραδιόφωνο και να καθίσαμε απέναντι, να πιούμε ένα καφέ και θέλω να μου πεις πώς έγινε η φάση με τον Άρη, παιδί μου. Πώς δηλαδή, πώς θα μου το έλεγες αν ήμασταν έξω, έτσι? Όχι σαν να μιλάμε στο ραδιόφωνο, κάπως έτσι θέλω να σε ακούσει ο κόσμος. Για αυτή την περίπτωση που έγινε τώρα, γενικά. Τώρα, ναι, γι' αυτό. Εντάξει, με παίρνει τηλέφωνο ο Τέο, ο πρόεδρός μου, και ο Καρυπίδης ενώ, και νόμιζα ότι με χρειάζεται κάτι άλλο στα γραφεία του. Ναι. Και δεν ήξερε και ο άνθρωπος πώς να μου το πει, ξέρω εγώ, ντρεπόταν και αυτά. Ντρεπόταν, ε. Και μου λέει, τι θα κάνεις και αυτά, θέλω να έρθει στον Άρη. Γούσταρα πολύ και εγώ γουστάρω την ομάδα πάρα πολύ. Πέρασα δύσκολα χρόνια εδώ πέρα, αλλά δεν έχει σημασία το πώς πέρασα. Ένιωθα πολύ ευχάριστα, ναι, και δέθηκα πάρα πολύ με την ομάδα. Δεν το λέω αυτό έτσι για να το πω, το εννοώ. Mm-hmm. Και ήρθα με την καρδιά μου πίσω. Δηλαδή, του λέω, πρόεδρε, ας απαντήσω το μεσημέρι, σε παρακαλώ. Και ερχόμουν να Θεσσαλονίκη να κάνω κάποιες δουλειές και τον παίρνω το και του λέω, οκ. Okay. Ανδρέα, είσαι παντρεμένος εσύ? Ναι, ναι, παντρεμένος και έχει ένα παιδάκι. Α, να σου ζήσει. Άρα λοιπόν αυτό που ήθελες μέχρι το μεσημέρι ήταν να ρωτήσεις τη γυναίκα σου, ρε φίλε, αν συμφωνεί. Έτσι, εννοείται, ναι, και εγώ. Α, μπράβο, να τα λέμε αυτά. Εντάξει, να τα λέμε. Στη ζωή μας δεν είμαστε μόνοι μας. Βέβαια, Ανδρέα. Ό,τι και να μου έλεγε η γυναίκα μου, πιστεύω ότι. Γιατί με ακολουθεί πάντα, ναι, η Βικτώρια, ό,τι και να κάνω. Και με πιστεύει. Σου έχει δημιουργήσει κανένα θέμα ποτέ να σου πει ότι. Όχι, ρε Ανδρέα, να μην πας εκεί, ρε. Πάνε σε μια άλλη ομάδα. Όταν, γιατί δόξα τω Θεώ, όλα αυτά τα χρόνια έχεις προτάσεις. Εντάξει, ναι, ναι, αλλά εντάξει, οι γυναίκες τα ξέρουν κιόλα. Αλλά εντάξει, στο τέλος κάνω αυτό που θέλω εγώ. Αλλά πάντα κουβεντιάζουμε και συζητάμε για να έχουμε μια επικοινωνία. Δεν μου λες τώρα, εσύ είχες συμβόλαιο με τη Βέρεια, έτσι δεν είναι? Είχες υπογράψει, βασικά, σαν ελεύθερος είχες υπογράψει στη Βέρεια? Γιατί εγώ σήμερα, εχθές μάλλον, όταν άρχισε να βγαίνει και πάλι το όνομά σου, έλεγα, ρε παιδιά, ο Ανδρέας είναι από τον Ολυμπιακό, δανεικός στη Βέρεια. Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι, ε. Τελευταία μου χρονιά στον Άρη είχα άλλο ένα χρόνο στον Ολυμπιακό, ναι, και με αγόρασα Ατρόμητο στον Ολυμπιακό. Α, στον Ατρόμητο πήγες με μεταγραφή κανονική, ελεύθερη δηλαδή, ναι, από τον Ολυμπιακό. Ναι, ε, με αγόρασα Ατρόμητο, δεν ξέρω πόσα λεφτά και αυτό δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν έχω τις καλύτερες σχέσεις. Ναι. Γιατί πιστεύω όταν προσφέρεις σε μια ομάδα όπως είναι ο Ατρόμητος και σε συμπεριφέρονται με αυτή τη συμπεριφορά που μας περιφερθήκανε, δεν θέλω να πω κάτι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Περασμένα, ξεχασμένα. Δεν σου φέρθηκαν καλά εκεί στον Ατρόμητο, εννοείς? Εντάξει, δεν είναι αυτά πράγματα, δεν είναι σωστά. Τέλος πάντων, να είναι καλά και ο Αγγελόπουλος. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Γιατί, δηλαδή τι σου κάνανε, δηλαδή τι σου... Δεν έχει σημασία, τώρα χρειάζεται να πούμε στον αέρα, ό,τι έγινε, έγινε. Εντάξει. Κάθε εμπόδιο σε καλό, εγώ έτσι ξέρω. Εννοείται. Και δεν... υπομονή και μόνο υπομονή. Ακριβώς, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, Ανδρέα. Επειδή κατά την άποψή μου θέση, πριν από μερικά χρόνια, τώρα δεν θα πω για τώρα, ρε παιδί μου, τώρα είσαι παίκτης του Άρη, αλλά θέση για μένα στον Ολυμπιακό είχες εσύ. Πιστεύεις ότι, τώρα ειλικρινά θέλω να μου απαντήσεις, πιστεύεις ότι στον Ολυμπιακό αδικήθηκες? Ναι, εννοείται πως αδικήθηκα και δεν μου δόθηκε ποτέ ευκαιρία να παίξω. Μόνο ένα παιχνίδι έπαιξα με τον Άρη εδώ μέσα στο 2-2, αντίπαλος. Ναι. Και σε όλα τα αθλητικά που είχα παίξει ήμουν πολύ καλός. Τώρα εντάξει, δεν με κρίνεται σε αυτό, αλλά αυτό μου λέγανε και ξέρω δηλαδή πάνω κάτω, δεν είμαι. Αλλά δεν μου δόθηκε ευκαιρία να παίξω, αλλά δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. Έχει καλύτερους προσφερειστές και που μπορούν να παίξουν και μιλάνε καλά, γενικά μιλάνε καλά. Τότε που ήσουν στο ρόστερ, που ήσουν στον Ολυμπιακό, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι είχες θέση στο ρόστερ, είχες θέση στην αποστολή, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν με απασχολεί καθόλου αυτό, εντάξει.
Απλά ήθελα να σου το ρωτήσω, που δεν έχουμε ξαμιλήσει, ήθελα να σου το ρωτήσω γιατί. Δεν έχει σημασία. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί παίχτες στο στυλάκι το δικό σου, ρε παιδί μου, αυτό με το αριστερό το πόδι, με το σουτ, με την πάσα που έχει το μυαλό του στην επίδεση, ρε φίλε. Γιατί βαρέθηκα, ρε Αντρέα, τώρα μεταξύ μας. Βαρέθηκα να βλέπω παίχτες που να τους ανεβάζουν μέχρι ψηλά, ας πούμε, γιατί είναι από το κέντρο και πίσω παίζουν. Βαρέθηκα. Εγώ θέλω να βλέπω παίχτες σαν και σένα, από τη μέση και μπροστά, ρε φίλε, να παίζουν. Να φτιάχνουν τον κόσμο στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο κλάδο. Όχι σε όλες τις ομάδες λέω, δεν λέω για τον Ολυμπιακό τώρα. Ναι, εντάξει, σε όλες τις ομάδες. Πολλά λεφτά, μπορεί να φέρει όποιον θέλει. Εντάξει, απλά δεν μου δόθηκε ευκαιρία εμένα και πάνω να παίξω 5-6 παιχνίδια και να δω πώς μπορώ να παίξω, αν μπορώ να τα απεξέλθω στις... Συνθήκες, είναι και σε απαιτήσεις. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν μίλησα για τον Ολυμπιακό. Γενικά, σαν παίκτη, το στυλ του παίκτη. Εγώ για τον Ολυμπιακό απλά ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή σου είπα μάλλον την άποψή μου πρώτη φορά, γιατί μιλάμε πρώτη φορά, ότι έχω την εντύπωση ότι αδικήθηκες εσύ. Έπρεπε να παίξεις και καλά κιόλας εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν μου λες. Αν τρώμε τον Βουγγίρης, αδικήθηκα, αλλά τι να το κάνουμε, τι να λέω, λόγια αδικήθηκα. Στον Άρη την πρώτη φορά αδικήθηκες. Όχι, γιατί να αδικηθώ. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι επειδή αγαπάω την ομάδα και έγινα και εγώ αριστερό και... Εγώ λέω την αλήθεια όπου και να είμαι. Αν είμαι καλός φαίνεται, αν δεν είμαι καλός να μην παίζω καθόλου. Ναι. Όταν σου είπε ο κύριος Καρυπίδης χθες ότι σε θέλει, γιατί τώρα άλλο η Βέρεια που είναι στη Super League και άλλο ο Άρης τώρα που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες, σε 20 περίπου μέρες, στη Γάμα Εθνική. Το σκέφτηκες κάπως, λες τώρα γαμώ το από τη Super League και τα λοιπά, στη Γάμα Εθνική και τα λοιπά, αυτό... Εννοείται πως σκέφτηκα, είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό, πιστέψτε με, ότι είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Αλλά εντάξει, τα έβαλα όλα στην άκρη και λέω να κάνω ένα νέο ξεκίνημα, γιατί αυτά δύο χρόνια δεν ήταν τα καλύτερά μου χρόνια και δεν ξέρω ότι είχε δημιουργηθεί και ήθελα να κάνω ένα νέο ξεκίνημα με την ομάδα που αγαπάω και στηρίζω και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Και εδώ είμαστε μετά από αρκετά χρόνια, ελπίζουμε να ξανασυζητήσουμε και να ανοίξουμε μια κουβέντα. Ναι. Να πούμε αν τότε και... το 2015 το Σεπτέμβρη πήρες τη σωστή απόφαση τελικά και αν σου βγήκε. Ναι. Απόφαση. Η απόφαση είναι η ίδια για μένα. Την έχω πάρει, έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι να πάνε καλά τα πράγματα, να υπάρχει μια στήριξη, να υπάρχει ένα πλάνο. Ναι. Και να μην λένε ψέματα στον κόσμο και γενικά. Ναι, καταλαβαίνω. Να σταματήσουν τα ψέματα και να σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν το καλό του Άρη και με τη νέα διοίκηση πολεμάνε πισόβλατα και τι είναι αυτά τα πράγματα. Θέλεις το καλό του Άρη, πας στο γήπεδο και χειροκροτάς και υποστηρίζεις την ομάδα σου. Αν δεν είσαι κάτι στη συμβούλια δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Ας είναι κάποιοι άλλοι, αλλά αν θέλεις το καλό της ομάδας σου. Ποιοι πολεμάνε πισόβλατα, ποιους εννοείς? Πάντα όταν ήμουν στον Άρη το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτή η διοίκηση, γιατί άλλοι, γιατί. Α, ναι. Νόμιζα για τώρα το είπες. Λέω... Όχι, δεν το λέω για τώρα. Πως ναι, έχεις δίκιο, έτσι τώρα. Ήταν τότε. Ναι. Χήμα, όλα. Χήμα, ο καθένας ό,τι ήθελε, έκανε ό,τι και ήθελε. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος δηλαδή και στη Βέρεια έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο έργο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι μικρό, γι' αυτό έχει αλλάξει γήπεδα, έκαναμε φυλάκι το πούμε στη Βέρεια. Δεν θέλω τώρα να λέω μεγάλα λόγια γι' αυτό, θα δείτε ποιος είναι και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Και εγώ τώρα συνεργάζομαι μαζί, δεν ξέρω τόσο καλά. Mm. Αλλά με τις κινήσεις και τα πράγματα που έχει αλλάξει γενικά εκεί πέρα, στις εργαστάσεις και αυτά, στις πληρωμές, στο ρόστερ που είναι και το budget πολύ ψηλό, να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, έτσι. Ναι, φυσικά. Εννοείται τώρα φέρνει ονόματα και φέρνει παίχτες με πολλά λεφτά και παλιά στη Βέρεια το πιο μεγάλο συμβόλαιο ήταν πολύ μικρό. Δεν έχει να κάνει το οικονομικό, αλλά λέμε ότι ένας άνθρωπος έχει όνειρα και το αρέσει το ποδόσφαιρο και μέσα από αυτό θέλει να γίνει πιο γνωστός και να πάει και αυτός καλά. Ξέρω εγώ τώρα μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην λέω λόγια τα οποία και εγώ στη συνέχεια μπορεί να... Ναι, είναι και δύσκολο το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Δεν μου λες, εκτός από το από τον κύριο Καρυπίδη που κατάλαβα ότι είναι καταλαβαίνω από αυτά που λες, από αυτά που ακούω που λες, ότι είναι ένας άνθρωπος που συμπαθείς ρε παιδί μου, ότι σου μιλάει, σου εξηγήθηκε καλά, να σου το πω έτσι ας πούμε, έτσι. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που όταν έφυγα από τον Ανατρόμο τον πήρε τηλέφωνο και ήθελε να συνεργαστούμε για να πάω στη Βέρεια.
Και εντάξει, εγώ γι' αυτόν έφυγα. Μπορούσα να φύγω από τον Ανατρόμητο, γιατί πίστεψα σε αυτά που μου είπε, ναι, στο πλάνο που έχει και πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή σχέση του. Τι να πω, άμα... Ωραίο είναι αυτό, ωραίο. Να παίζει και για αυτόν. Και για τον κόσμο να παίζει και για αυτόν. Αυτό είναι ωραίο. Με αρέσει η σχέση αυτή. Για τον κόσμο, και για κάποιον... αυτό, για τον κόσμο και... Ναι. Είναι, και δηλαδή, αν έχει και κάποιον τον οποίο, σου έχει φερθεί καλά, θα παίξει και λίγο για αυτό, να είναι παιδί μου. Δηλαδή, που... Εννοείται, δεν είναι. Και η απόφαση που πήρα ήταν και, εντάξει, και ήταν και ο πρόεδρος μέσα, έτσι. Βέβαια. Άρα, τώρα πώς τα βλέπεις από εδώ και στο εξής, τι λέμε? Τίποτα, το κεφάλι κάτω και υπομονή, τι να κάνουμε. Δουλειά και τα λοιπά. Τι, και... τα βλέπω, δηλαδή, τι εννοείται πώς τα βλέπω? Όχι, από εδώ και στο εξής. Δηλαδή, μαζεύεστε σιγά-σιγά και εσύ και μεταγραφές. Προπονητή, ποιον θα έχεις την επόμενη σεζόν, δεν? Κύριο Αστόπουλο, νομίζω. Αν όλα πάνε καλά, νομίζω θα έρθει στην ομάδα και στον Αστόπουλο. Έχεις ξανά συνεργαστεί μαζί του? Όχι, έτσι. Όχι, δεν έχω. Αλλά δεν έχω κάποιο θέμα. Με κανένα προπονητή στη ζωή μου δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω τι γράφεται από του δημοσιογράφου και τι ισχύει. Εγώ κανένα πρόβλημα, κανένα προπονητή δεν είχα. Αυτοί δεν ξέρω αν είχαν μαζί μου. Οπότε δεν μπερδεύομαι και δεν θέλω να λέω λόγια στους προπονητές. Όποιον προπονητή και να έχω, το σέβομαι πάνω απ' όλα και τον εκτιμώ. Πάνω απ' όλα σαν άνθρωπος και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Εσύ είχες βάλει ένα γκολ με τον Άρη εναντίον του Αναστόπουλου, τότε που ήταν στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι. Εσύ δεν το έχεις βάλει τον γκολ? Ναι, ναι, αυτό το έχω βάλει. Ωχ, άχτι θα σε έχει. Όχι, θα, εντάξει, σε, θα σε τρέχει, θα σε τρέχει, Ανδρέα. Λοιπόν, ο Αναστόπουλος. Θα σε τρέχει. Λοιπόν, Ανδρέα, ευχαριστώ, ρε φίλε. Να σου εύχομαι υγεία. Καλά, υγεία σου εύχομαι πάνω απ' όλα. Και, να παίξεις, ρε παιδί μου, όσο πρέπει για να βγείτε άνετα του χρόνου. Δηλαδή, και να σας σέβονται και οι αντίπαλοι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Ότι πρέπει να σας σέβονται και οι αντίπαλοι. Να μην, δηλαδή, ναι, να σας βλέπουν. Γιατί τώρα είναι και λίγο θέμα. Τώρα, αν ήμουν εγώ τώρα, προσπαθώ να μπω στη θέση του αντιπάλου σου, έτσι, σε ένα παιχνίδι με τυχίωμα, δεν θέλω να πω όνομα. Λοιπόν, και όταν παίζω κόντρα στον Τάτο, θέλω να δείξω, ρε φίλε, ότι τον έχω. Ή θέλω να δείξω ότι είμαι καλύτερος από αυτόν. Ή ότι ξέρω εγώ τα κομπλεξικά που βγάζουν μερικοί. Πρέπει να σας σέβονται. Όχι, είναι και μερικά κομπλεξικά. Θα λένε, γιατί παίζει ο Τάτος, ρε παιδί, και δεν παίζω εγώ. Καταλαβες, κάπως έτσι. Αλλά πρέπει να σας σέβονται εσάς τους παίκτες. Θα έχουν ένα κίνητρο παραπάνω τα παιδιά αυτά, να μην τα υποτιμάμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι εμείς αυτό που κάνουμε και να είμαστε στο στόχο μας συγκεντρωμένοι. Αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι και σωστοί και να μην υποτιμάμε κανέναν, ναι, για πλάκα να πέσει ένα 5-5 χάσεις από τον αντίπαλο. Λοιπόν, εντάξει, Ανδρέα, καλή δύναμη, καλή και υγεία να είσαι, εύχομαι. Να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας. Γεια, να είσαι καλά.